Η αστάθεια των επόμενων ημερών θέτει σε συναγερμό την πολιτική προστασία, καθώς η κεραυνική δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιές την ώρα που το νερό που πέφτει δεν είναι αρκετό για να βοηθήσει τον υδροφόρο ορίζοντα. Ψυχρές αέριες και ασταθείς μάζες θα βρεθούν πάνω από την χώρα μας. Φυσικά το έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιείται κάθε 12ωρο, θα σταλθεί στους εμπλεκόμενους φορείς. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, προβλέπονται βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις και μπουρίνια σε περιοχές. Τουλάχιστον αυτό που μας ενδιαφέρει για την κεντρική Μακεδονία, στο έκτακτο δελτίο αναφέρεται ότι για το Σάββατο τουλάχιστον δεν έχει σημειωθεί κάποια περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας. Βέβαια και το Σάββατο θα είμαστε σε επιφυλακή. Θα έχουμε μια βροχή του Θεού, ας πούμε, να βρέξει μόνο για να μην έχουμε κεραυνούς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ελπίζω να εξελιχθούν καλά, να ρίξει και βροχή και στον Παγκαίο, να σβήσει επιτέλους και αυτή η φωτιά. Σας είπα, εμείς από τον Απρίλιο είμαστε σε καθημερινή βάση στα πόστα μας λόγω των δασικών πυρκαγιών. Έχουν εκδοθεί μέσα στο καλοκαίρι κανένα δύο έκτακτα δελτία, αλλά αυτό που μας απασχολεί συνήθως μέχρι τώρα είναι οι δασικές πυρκαγιές. Ελπίζω να μην έχουμε κεραυνούς που θα προκαλέσουν νέες πυρκαγιές και να πάνε όλα καλά, να εξελιχθούν όλα καλά. Το έκτακτο δελτίο θα μας απασχολήσει από τις μεσημεριανές ώρες και μετά. Καλό είναι να περιορίσουμε λίγο τις μετακινήσεις μας, προσοχή φυσικά στις ελλαδικές διαβάσεις και υπομονή, να έχει κόσμος υπομονή. Οτιδήποτε μπορεί να ξυλωθεί από τον αέρα, καλό είναι να είναι καλά στερεωμένο, γιατί είπαμε θα έχει και αρκετά δυνατό αέρα. Και κατά τόπους υπάρχει περίπτωση για μπουρίγια, οπότε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.